Σε σύνδεση μέσω Skype. Πανιερώτατε, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, καλό Πανιερώτατε. Καλό μεσημέρι και σας. Λοιπόν, Πανιερώτατε, έχουμε δει ότι βρίσκεστε σε κινητοποίηση. Υπήρξαν και συγκεντρώσεις, κάνατε και την πρώτη σας. Προχθές ήταν η πρώτη επίσημη, αν θέλετε, συγκέντρωσή σας. Υποστηρικτές σας. Ναι. Τι εισπράττετε ευρύτερα από τον λαό? Είναι γεγονός ότι πολλοί αδερφοί μας και από τη Λεμεσό αλλά και από άλλες πόλεις της Κύπρου έχουν συναθρηστεί εδώ στην πόλη μας πριν 2 μέρες και ζήτησαν από μένα να είμαι ένας εκ των υποψηφίων. Εφόσον η Εκκλησία μας δίδει αυτό το δικαίωμα και αφού αγαπούμε την Εκκλησία, θέτουμε τον εαυτό μας στη διάθεση της Εκκλησίας μας. Εσείς δεν το σκεφτόσασταν, Πανιερώτατε, ήταν μετά από απέτηση των λαϊκών που θέσατε τον εαυτό σας υποψήφιο? Να σας πω, όπως δεν είναι καλό πράγμα να λέμε «δεν θέλω», και δεν είναι επίσης καλό πράγμα να λέμε «θέλω». Σωστό. Και αν θέλει η Εκκλησία και αν θέλει ο Θεός και ο κόσμος, θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Πανιερώτατε, γίνεστε αποδέκτης, θα έλεγα, μιας μεγάλης αγάπης από πλευράς των πιστών και ειδικότερα στην Λεμεσό και στην επαρχία της Λεμεσού, όπου και εφόσον όλα αυτά τα χρόνια είστε ο Μητροπολίτης της επαρχίας της πόλης. Και αυτό που προηγουμένως είχε πει και ο Νούφριος, φαίνεται ότι αυτό που λένε και σε εισαγωγικά με επιτραπεί δημοσκοπήσεις, θα στο τριπρόσωπο ίσως πάρετε και τους περισσότερους ψήφους, Πανιερώτατε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός, παιδί μου, το μέλλον. Δεν το ξέρω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν μπορεί, όμως και οι δημοσκοπήσεις, ναι. Υπάρχουν και οι προτιμήσεις που γίνονται γνωστές, εκφράζονται και πριν από τις εκλογές. Ναι, είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μια προτίμηση στη δική μου παρουσία στον χώρο εκεί της Αρχιεπισκοπής. Και αν όλα εξελιχθούν καλά, ελπίζομαι να γίνει το θέλημα του Θεού. Ναι. Ναι. Πανιερώτατε, επειδή ήταν και οι δηλώσεις χθες, φιλοξενήσαμε τον επίσης υποψήφιο για τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο, τον επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο. Και εν ολίγης μας είπε ότι δεν έχει σημασία ποιος θα εκπροσωπήσει και ποιος θα είναι ο προκαθήμενος της Ιεράς Συνόδου και της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά είναι η Εκκλησία. Εν τούτης, διαβάζαμε σήμερα και ένα δημοσίευμα και ρωτήθηκε και χθες από άλλο τηλεοπτικό σταθμό ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος σε σχέση με το αν βολιδοσκοπήθηκε από τον επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο για να εκπροσωπήσει μια τάση στην Ιερά Σύνοδο, να αποσυρθούν οι δύο, ο Πάφου και ο Κυρινίας, ο μοχός του, με συγχωρείτε, ούτως ώστε να τους εκπροσωπήσει. Ο ίδιος δε το είχε διαψεύσει πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει τελικά παρασκήνιο και είστε μέρος αυτού του παρασκηνίου, του άλλου παρασκηνίου? Εμένα δεν με πλησίασε κανένας, αδερφέ μου, για να μου πει κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό. Δεν έχω κάτι υπόψη μου ο ίδιος σε προσωπικό επίπεδο. Άκουσα και εγώ από τις ειδήσεις σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα τοποθετηθώ. Δεν ξέρω τι έγινε στην πραγματικότητα. Ναι. Μάλιστα. Σας ενοχλεί όμως το ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος προς τις προθέσεις του καθένα? Γιατί αυτό διαφαίνεται εκ πρώτης. Το ότι και ο ένας ιεράρχης λέει το ένα και ο άλλος λέει το β. Σας ενοχλεί εσάς? Θα θέλατε να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις ως προς τις φιλοδοξίες? Δεν είναι θέμα φιλοδοξίας, είναι θέμα διάθεσης του εαυτού του. Ναι. Ο κάθε ιεράρχης διαθέτει τον εαυτό του στην κρίση του κλήρου και λαού της Εκκλησίας μας. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Πανιερώτατε, θα συνεχίσουμε λίγο τις ερωτήσεις ως προς τις εκλογές και μετά θα θέλαμε πολύ να μας πείτε, αν και εφόσον αναδειχθείτε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, πώς θα πορευτείτε εσείς προσωπικά. Όμως πρώτα, εάν και εφόσον επιλεχθείτε στο τριπρόσωπο, που έχουμε πει και προηγουμένως με βάση τις δημοσκοπήσεις και όπως δημοσιογραφικά μας αρέσει να το λέμε, είστε εκ των φαβορί, τότε μετά θα πάει στην Ιερά Σύνοδο η όλη διαδικασία, Πανιερώτατε. Εκεί φαίνεται και λένε οι πληροφορίες ότι ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος με κάποιους άλλους συνδυασμούς, ίσως να μην επιλεχθεί από την Ιερά Σύνοδο ως ο νέος Αρχιεπίσκοπος, παρά το ότι μπορεί και να έχει τη μεγαλύτερη στήριξη από τους πιστούς. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Θέλω να ελπίζω όμως ότι οι ιεράρχες μας
ως άνθρωποι που αγαπούν τον λαό και την Εκκλησία, θα σεβαστούν την ετοιμιγορία του λαού μας και όποιος είναι αυτός που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους, θα εκλεγεί αυτός ως νέος αρχιεπίσκοπος. Είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε αυτό που θα επιλέξει η πλειοψηφία του λαού. Διότι αφού η Εκκλησία του δίνει το δικαίωμα να ψηφίζει ο κόσμος και να επιλέγει αυτό που κρίνει ως κατάλληλο για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, και η Ιερά Σύνοδος να σέβεται την ετοιμιγορία του λαού, αφού η ίδια του δίνει το δικαίωμα του λαού να επιλέξει. Διαφωνείτε με τη διαδικασία που ακολουθεί του Τριπροσώπου, την επιλογή δηλαδή από την Ιερά Σύνοδο, Πανιερότατε? Εάν λειτουργήσει το πράγμα αυτό κανονικά και καλά, που πιστεύω έτσι θα λειτουργήσει, δεν διαφωνώ. Ναι. Και να βάλουν στα υπόψη, λέει ο Πανιερότατος, την προτίμηση του λαού. Αν σεβαστούν τους λαϊκούς δηλαδή. Αυτό είναι πολύ την ετοιμιγορία σημαντικό. Των λαϊκών, αυτό θέλετε να πείτε. Εάν δεν τις σεβαστούν, θα καταθέσετε τη διαφωνία σας? Εάν δεν τις σεβαστούν, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ναι. Εσείς εργάζεστε προς την κατεύθυνση της σύναψης, επιτρέψτε μου, συμμαχιών, και τις έχουμε αποκαλέσει και ιερές συμμαχίες πολλές φορές δημοσιογραφικά, στην Ιερά Σύνοδο, ή θα αφήσετε τον καθένα να πάρει τις αποφάσεις του με βάση το καλώς νομένο συμφέρον της Εκκλησίας? Δεν μπορώ τώρα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαι και εγώ στο τριπρόσωπο. Εάν θα μπω στο τριπρόσωπο, τότε θα δούμε τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Αλλά από τώρα που να ξέρω εγώ ποιος θα βγει και αν είμαι και εγώ και με ποιο θάρρος να πάω να διεκδικήσω τη συμπαράσταση των αδερφών μου, αφού δεν ξέρω αν θα είμαι και εγώ μέσα στην τριπρόσωπο. Μια βολιδοσκόπηση θα πρέπει να υπάρξει, Πανιερότατε, επιτρέψτε μου, καθώς καταγράφεται μια τάση, και είναι και αυτό που είπε και η Στέλλα, ότι ένα από τα πρόσωπα του τριπροσώπου είστε εσείς. Εντάξει, το αφήνουμε το πράγμα μέχρι εδώ, θα τελειώσει η διαδικασία του τριπροσώπου και μετά θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα θέματα που σας είπε προηγουμένως η Στέλλα, ότι θέλουμε να δούμε σε περίπτωση εκλογής σας στον αρχιεπισκοπικό θόκο, κατά πόσον εσείς προτίθεστε να εφαρμόσετε πολιτικές που συνάδουν με το πνεύμα της Εκκλησίας, από την άλλη όμως κατανοούν τις αλλαγές στους καιρούς. Και θα γίνω και πιο συγκεκριμένος, Πανιερότατε, σε σχέση με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Πολλές φορές το ξέρω ότι σας έχουν υποβάλει ξανά την ερώτηση, αλλά θέλω να μας ξεκαθαρίσετε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να γίνει λίγο έτσι πιο καθαρό. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις αμβλώσεις, με την τεκνοθεσία, με τα ομόφυλα ζευγάρια, οι απόψεις της Εκκλησίας συγκρούονται με αυτές που προωθεί η πολιτεία ή συζητάει η Βουλή, και εσείς θα παρεμβαίνετε σε περίπτωση εκλογής σας? Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος υπόκειται στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Δεν είναι υπεράνω της Ιεράς Συνόδου. Ναι. Αλλά οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου δεσμεύουν ακόμα και τον αρχιεπίσκοπο. Οπότε για θέματα σοβαρά της Εκκλησίας μας, ο αρχιεπίσκοπος πρέπει να ακολουθεί τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Και δεν μπορεί να αποστεί από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Ναι. Σίγουρα η αγάπη υπερισχύει. Η αγάπη, το να δούμε τον άλλον άνθρωπο στις διαστάσεις της καθημερινότητάς του, στις ανάγκες του, τα προβλήματά του, τις ιδιαιτερότητές του, με πολύ αγάπη και πολύ κατανόηση. Αλλά ο λόγος του Ευαγγελίου και ο λόγος της Εκκλησίας παραμένει σταθερός. Μάλιστα. Λοιπόν, ο λόγος του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας, σε σχέση όμως πιο συγκεκριμένα θέλω να γίνεται, επειδή αν πάμε στο θέμα των αμβλώσεων, να μας ξεκαθαρίσετε ότι σε μια τέτοια περίπτωση όπου υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εγκυμοσύνη είναι ανεπιθύμητη, και να πάρω ένα παράδειγμα, ένα κορίτσι, ένα ανήλικο κορίτσι μπορεί να μην είναι έτοιμο να αρχίσει τη ζωή του μεγαλώνοντας ένα παιδί. Εκεί υπάρχει σεβασμός της ηθικής ή υπάρχει σεβασμός της εκκλησίας και του θρησκευτικού κανόνα? Σίγουρα βλέπουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, με πολύ κατανόηση και πολύ αγάπη, και κατανοούμε τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται ένα παιδί, κοριτσάκι, σε νεαρή ηλικία με μια δύσκολη και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ναι. Αλλά βλέπουμε και σύνολο τον άνθρωπο, ψυχήτη και σώματι, και ασφαλώς η Εκκλησία με πολύ αγάπη θα διαχειριστεί όλα αυτά τα θέματα σε προσωπικό επίπεδο. Μάλιστα. Βέβαια να πούμε ότι η Εκκλησία έχει το δικαίωμα, όπως κάθε ελεύθερος πολίτης σε μια δημοκρατία,
να εκφράσει την άποψή της. Σαφώς. Δεν έχει δικαίωμα να την επιβάλλει όμως με το ζόρι. Μάλιστα. Δεν επιβάλλεται με τη βία η Εκκλησία. Μάλιστα. Λοιπόν, πανιερώτατε, για τον μοναχισμό να πούμε λίγο. Άκουγα πριν από 2 χρόνια είχατε επευθυνθεί σε ένα νεαρό ακροατήριο και κάνατε και μια ομιλία και ερωτηθήκατε και για τον μοναχισμό και είχατε πει κάτι χαρακτηριστικό που μου έμεινε εμένα προσωπικά. Θέλω να δω πώς ακριβώς το εννοείτε. Ότι δεν νοείται κάποιος νέος, ο οποίος έχει μια αλφα σχέση με την Εκκλησία σε κάποιο στάδιο της ζωής του, να μην σκεφτεί κάτι που να αφορά τον μοναχισμό. Αυτό τι σημαίνει? Δεν νομίζω να είπα αυτή τη φράση. Μήπως κάτι άλλο έχω πει? Είχατε πει ότι ο μοναχισμός είναι μια διαδικασία, περιγράψατε τη διαδικασία που αφορά το τι έχει μέσα το κάθε άνθρωπο σε σχέση με το Θεό και την επικοινωνία του. Και αυτό το συνέστημα, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν το αποδίδω ακριβώς σωστά, το είπατε όμως ότι περνά από το μυαλό, θα πρέπει να περάσει ίσως από το μυαλό κάποιων ανθρώπων νέων που έχουν μια αλφα σχέση με την Εκκλησία. Να σας πω, κάνω λάθος? Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περάσει, αλλά πιθανό να περάσει. Ναι. Είναι πολύ φυσικό να περάσει, διότι τα παιδιά της Εκκλησίας σκέφτονται πολλές επιλογές στη ζωή τους και ο μοναχισμός είναι μια επιλογή. Ναι. Αν το επιλέξει ο άνθρωπος να γίνει μοναχός ή να γίνει κληρικός ή να γίνει αεροπόρος ή να γίνει ό,τι θέλει, είναι δικαίωμά του και ελευθερία επιλογή του. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να επεμβαίνω στην ελευθερία του ανθρώπου, ούτε να τον πείσω να γίνει μοναχός, ούτε και να τον αποτρέψω να γίνει αυτό που θέλει. Ναι. Πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του. Εξάλλου το Άγιο Ευαγγέλιο στηρίζεται στο λόγο του Χριστού μας που λέγει πώς τις θέλει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταργήσω το λόγο του Χριστού και να κάνω το Ευαγγέλιο αναγκαστική επιλογή του άλλου ανθρώπου. Ναι. Υπήρχαν και περιπτώσεις όμως, πανιερώτατε, που αναφέρθηκαν και μάλιστα οδηγήθηκαν και κάποιοι στην νομική συμβουλή και στα δικαστήρια. Και αφορούσαν την επιθυμία της οικογένειας και την επιθυμία του νεαρού τότε μοναχού και αναφέρονταν σε επηρεασμό του από την Εκκλησία. Ο νεαρός μοναχός, ξέρετε πόσο χρόνο ήταν? Όχι. 38. Ναι. Και σήμερα είναι 50 σχεδόν. Mm-hmm. Ένας νέος 38 χρόνο με διδακτορικό δίπλωμα επηρεάζεται από μένα να πάει να γίνει μοναχός? Ναι. Μα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα για το όνομα του Θεού? Ναι. Να ήταν 18 να πάω να τον επηρεάσω. Ναι. Να ήταν 15 να τον επηρεάσω. Να ήταν 25 να τον επηρεάσω. Ξέρετε, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία, αλλά και με την ευαλωτότητα ή μια στιγμή όπου για μπορεί να γίνει το... Επειδή μου κάποιος μοναχός περνά μεγάλη δοκιμασία. Ναι. Και η μοναχική ζωή είναι πολύ σκληρή ζωή. Ναι. Ναι, σωστό. Εάν δεν είσαι πολύ δυνατός ψυχήτε και σώματι, δεν μπορεί να μείνει στο μοναστήρι. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που πηγαίνει στο μοναχισμό και είναι αδύνατος ψυχικά, θα φύγει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα. Δεν θα αντέξει. Ναι. Κάποιος που μένει εκεί σημαίνει έχει την δύναμη, την πνευματική και την ψυχική να αντέξει τον μοναχισμό. Mm-hmm. Πανιερώτατε, εάν και εφόσον είστε εκλεκτός τόσο των πιστών όσο και της Ιεράς Συνόδου, τι θα αλλάξετε, πανιερώτατε, είτε στα θέματα της Εκκλησίας, είτε στα θέματα τα διαδικαστικά της Ιεράς Συνόδου, θα αλλάξετε κάτι, έχετε στο μυαλό σας όποιες διαφορετικές πράγματα που θέλετε να κάνετε? Αλλαγές. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να σκέφτεται τι θα γίνει αν γίνει αρχιεπίσκοπος. Mm-hmm. Και αν γίνει αυτό το θέμα πραγματικότητα, τότε θα προσευχηθούμε να μας φωτίσει ο Θεός τι να κάνουμε. Έχουμε τη σύνοδο τους ιεράρχες, οι οποίοι με τη βοήθειά τους και τη συμπαράσταση τους νέους αρχιεπίσκοπος θα πορευτεί το δρόμο του Θεού. Mm-hmm. Αλλά και η πορεία της Εκκλησίας μας είναι καθορισμένη. Είναι να ευαγγελιστεί τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων, την αγάπη του Χριστού σε κάθε άνθρωπο, στο περιβάλλον, στη φύση ολόκληρη και η σωτηρία των θεσμών, η αγάπη του Χριστού μέσα στις καρδιές. Λοιπόν, πανιερώτατε, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο σας. Δεν σας ακούσαμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είναι δικό μας ή με το μικρόφωνο σας κάτι. Είναι δικό σας. Είναι δικό σας. Ναι. Λοιπόν, δεν μας βοηθά. Αν υπάρχει κάποιος εκεί που μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι. Να το διορθώσει, πανιερώτατε, θα του δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί θέλουμε να ακούσουμε ακόμη λίγες από τις απόψεις σας. Λοιπόν, να πάμε, επιτρέψτε μας, πανιερώτατε, να επιστρέψουμε κοντά σας, να φτιάξουμε το πρόβλημα σε ένα λεπτό και να επιστρέψουμε, γιατί θέλουμε 1-2 ερωτήματα ακόμη και θα σας αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε για μια άλλη επεισοδιακή καταδίωξη. Είδες, Στέλλα, τι έγινε στη Λευκωσία και στη Λεωφόρο Αθαλά.